θα δίνεται θα έχει δεκαετή ισχύ. Ναι, δηλαδή μετά μπορεί να ξαναμπαίνει πάλι να ξαναεξετάζεται. Έχει δεκαετή διάρκεια. Όπως σας είπα, υπάρχουν κανονισμοί που αφορούν την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως το ελάχιστο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, η διατήρηση των ιδίων κεφαλαίων, και στη συνέχεια θα προκυρήσονται νέες άδειες κατά το δοκούν ανάλογα με το όταν λήξει η διάρκεια της άδειας. Ναι, και για την κάθε άδεια υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός εργαζομένων, έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εργαζομένων, με εξαίρεση τα περιφερειακή συμβέλεια, όπου πραγματικά ακούσαμε και θεωρώ ήταν πολύ γόνιμη η συζήτηση και η ένσταση ότι καλύτερα για τα περιφερειακή συμβέλεια κανάλια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως το ΑΕΠ, το πόσο πλούσιος δηλαδή είναι ένας νομός, μια περιφέρεια, η γεωμορφολογία του εδάφους και ο πληθυσμός. Αυτή η μελέτη και ο τρόπος που θέλετε να τρέξετε το διαγωνισμό έγινε με βάση κάποιο μοντέλο, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ή άλλη χώρα? Βεβαίως. 8 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη τα τελευταία 3 χρόνια έχουν προβεί σε αντίστοιχες διαδικασίες και μάλιστα με την ίδια μορφή της πλειοδοσίας. Έχουμε λάβει υπόψη μας πλήρως την ευρωπαϊκή εμπειρία και το πώς δίνονται οι άδειες. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο ακούστηκε πάρα πολλές φορές στη Βουλή, ότι αυτός ο νόμος είναι παροχημένος, ότι δεν λαμβάνει υπόψη του την ψηφιακή εποχή κτλ. Το φάσμα των συχνοτήτων θεωρητικώς είναι άπειρο, αλλά για την τηλεόραση το μπλοκ των συχνοτήτων το οποίο δίδεται δεν είναι άπειρο. Και γι' αυτό ακριβώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, όπως η Φιλανδία, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες με τον ίδιο ακριβώς μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς στον νόμο. Θέλετε, το είπατε και πριν ότι θα γίνει αυστηρό το πλαίσιο και δεν θα επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνάπτουν σχέσεις με το δημόσιο. Αυτό τώρα με βάση ποια χώρας μοντέλο έγινε? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένας βασικός κανόνας διαφάνειας και ισονομίας. Διότι όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, και ένα θετικό γεγονός είναι ότι ακούστηκε στη Βουλή ότι πρέπει επιτέλους να βάλουμε μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η τάξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί όσο υπάρχει ένα περιβάλλον συνεχών ανανεώσεων και παρατάσεων των προσωρινών αδειών που τις είχε καταδικάσει και το ίδιο το Συμβούλιο της Επικράτειας και είναι ενάντια στις συνταγματικές επιταγές, το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει δυνατότητες και δίνει ευκαιρίες κάποιοι οποίοι έχουν στον έλεγχό τους τα μέσα ενημέρωσης να ελέγχουν με τη σειρά τους τον πολιτικό κόσμο, να ευνοούνται όσον αφορά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κρέτσοφ, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως